Κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν στην επόμενη σύνδεσή μας. Καλησπερίζω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Σταϊκούρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με τα σημερινά μέτρα. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ. Έχετε κάποια εικόνα, κύριε Υπουργέ, μέχρι τώρα? Εντάξει, προφανώς βροχή έχουν πέσει οι αιτήσεις. Έχετε κάποια αριθμητικά δεδομένα? Τα αριθμητικά δεδομένα δεν είναι του Υπουργείου Οικονομικών, είναι του Υπουργείου Εργασίας, γιατί η βάση δεδομένων είναι η ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνοι, απλώς επειδή στο τέλος εσείς θα κληθείτε να δώσετε τα λεφτά, έλεγα μήπως... Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή την πλατφόρμα, ναι, που είναι το επακόλουθο της μεγάλης συμμετοχής των επιχειρήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί πρώτα δηλώνει η επιχείρηση και μετά δηλώνει ο εργαζόμενος. Ναι. Η επιχείρηση η οποία έκλεισε με κρατική εντολή και στη συνέχεια από σήμερα και για ένα χρονικό διάστημα και οι επιχειρήσεις που θέλουν να βάλουν τμήμα ή το σύνολο του προσωπικού σε προσωρινό καθεστώς προσωρινής αδείας. Mm-hmm. Πράγματι, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Αυτό, ξέρετε, έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι η δυσάρεστη. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία και είναι αντιληπτό αυτό σε όλους μας. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση, ότι το κράτος έγκαιρα, με το πλέγμα των μέτρων το οποίο άρχισε να ξετυλίγει, δημιούργησε μια ομπρέλα προστασίας πάνω από εργαζόμενους και εργοδότες. Mm-hmm. Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι αυτή η ομπρέλα, τουλάχιστον με τα μέτρα τα οποία ως τώρα έχετε εξαγγείλει, είναι αρκετή για τους εργαζόμενους? Σας ασκείται πολύ κριτική ότι ένας άνθρωπος, πολλό δε μάλλον μια οικογένεια, αν στηρίζεται σε έναν εργαζόμενο, δεν μπορεί να ζήσει 1,5 μήνα με 800 ευρώ ή έστω να καλύψει τις στοιχειώδεις του υποχρεώσεις. Τι απαντάτε σε αυτό? Θα μπορούσα να δεχθώ μια τέτοια κριτική, mm-hmm, εάν τα μέτρα τα οποία πήραμε ήταν λιγότερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ή αν τα μέτρα τα οποία παίρναμε για τους εργαζόμενους αφορούσαν μόνο και αποκλειστικά το 800 ευρώ. Ξεκινώ από την πρώτη ενότητα. Η πρώτη ενότητα, πόσα μέτρα πήραμε. Mm-hmm. Τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, είπε ότι θέμα θα να πάρουμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος του μήνα, είναι ως άθροισμα περίπου στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, στο 3,5% του ΑΕΠ. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έδωσε η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι στο 2%. Άρα η χώρα, παρά το γεγονός ότι ήταν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, έχει λάβει περισσότερα μέτρα σε σχέση, δημοσιονομικά μέτρα, σε σχέση, ναι, με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πάμε στο δεύτερο ερώτημά σας. Είναι αρκετά τα 800 ευρώ? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι 800 ευρώ για το τμήμα των εργαζομένων που έχουμε κλείσει εμείς τις επιχειρήσεις τους, ναι, ή οι εργοδότες τους τους βάλαν σε καθεστώς προσωρινής αδείας. Αναστολής δηλαδή της εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κομμάτι των εργαζομένων δεν απασχολείται. Δεύτερον, έρχεται το κράτος και καλύπτει απόλυτα τις ασφαλιστικές εισφορές, ναι, επί του ονομαστικού μισθού. Ναι. Δεύτερη παρέμβαση. Τρίτον, έρχεται το κράτος και λέει σε αυτόν τον εργαζόμενο ότι έχει τη δυνατότητα να αναστείλει όλες τις φορολογικές σου υποχρεώσεις για ένα τετράμινο. Τέταρτον, έρχεται το κράτος και λέει ότι αν είσαι συνεπής με την τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα σου κάνει αναστολή όλων αυτών των υποχρεώσεών σου. Άρα αντιλαμβάνεστε, ειδικά δε, εάν μιλάμε για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, ναι, τότε υπάρχει και η πρόνοια στο ενίκιο, το 40% μειωμένο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για ένα πλέγμα μέτρων που δίνει την δυνατότητα στον εργαζόμενο, mm-hmm, να προσπαθήσει υπό δύσκολες συνθήκες, χρειάζεται υπομονή, είναι γεγονός ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή για το επόμενο χρονικό διάστημα να ζήσει όσο μπορεί στοιχειωδώς καλύτερα. Κύριε Υπουργέ, το θέμα άρα είναι... Αλλά δεν είναι μόνο τα 800. Ναι. Κακώς μένει κάποιος στα 800. Σας είπα όλο το πλαίσιο των μέτρων. Mm-hmm. Θα μείνουμε σε αυτό. Το ερώτημα είναι εάν πρόκειται για μέτρα τα οποία όντως θα μπαλώσουν τρύπες, να το πω έτσι, ή αν απλώς κλωτσάτε παραπέρα τον τενεκεδάκι των προβλημάτων. Για παράδειγμα, λένε πολλοί αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για 4 μήνες. Άμα είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που ένας επιχειρηματίας που έχει κλείσει η επιχείρησή του δεν θα πληρώσει τον Απρίλιο και τον Μάιο ή τον Ιούνιο, να πέσουν και να τον πλακώσουν τον Οκτώβριο, μήπως τελικώς θα είναι σκοτεινό και το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς? Επ' αυτού τι απαντάτε? Έχετε εναλλακτική? Προφανώς, ναι, είναι ρητορικό είναι το ερώτημα. Αλλά... δηλαδή, πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Επειδή παρακολουθώ τις τοποθετήσεις... Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διαγραφή
υποχρεώσεων από το ρητορικό σας αυτό ερώτημα δεν παίζει, έτσι. Πώς θα γίνει η διαγραφή? Πρώτα απ' όλα δεν έχει κάνει διαγραφή καμία χώρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεύτερον, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, κανένα κόμμα δεν εισηγείται καν αναστολές. Ναι. Δείτε τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης και πείτε μου αν ένα κόμμα εισηγείται αναστολή. Κανένα κόμμα. Και εμείς κάνουμε αναστολή. Έχετε όμως ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Έρχεστε και μου λέτε, τότε που θα τελειώσει η αναστολή, θα είναι όλα ρόδινα και θα μπορέσουν οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις ξαφνικά να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους? Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζει κανένας. Αλλά η δεύτερη απάντηση είναι ότι εδώ είμαστε να αξιολογήσουμε τις καταστάσεις τότε και να λάβουμε τις βέλτιστες αποφάσεις και να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές. Πάντα με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και την κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουμε συνεπώς να συντηρήσουμε, να διατηρήσουμε την κουλτούρα πληρωμών που πρέπει να έχει αυτή η χώρα και την απέκτησε με πολύ μεγάλο κόπο και με πολλές θυσίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, ταυτόχρονα όμως προστατεύοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κύριε Υπουργέ, σας κατηγορούν πολύ ότι, εννοώ την κυβέρνηση, ότι τα μέτρα που ανακοινώνει είναι με το σταγονόμετρο ή ότι όπου μπορεί να γλιτώσει έστω και ένα ευρώ το κάνει. Για παράδειγμα, υπάρχει γκρίνια σχετικά με την έκπτωση του 25%, καθώς με βάση τις αρχικές ανακοινώσεις πολλοί περίμεναν ότι αυτό, ειδικά για το θέμα του ΦΠΑ και των υπολείπων φορολογικών υποχρεώσεων, θα είχε μία ισχύ και για όσους επέλεγαν να πληρώσουν, ας πούμε, σε δύο δόσεις. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική, ότι γενικώς αυτό που σας λέει και η αντιπολίτευση, ότι με το σταγονόμετρο τα ανακοινώνετε τα μέτρα? Αντιστρέφω το ερώτημα. Μπορεί να μας πει η αντιπολίτευση πόσο κοστολογούνται τα δικά τους μέτρα? Μέχρι τώρα έχετε παρουσιάσει, κάζω τις προηγούμενες ημέρες, συγγνώμη δεν προλαβαίνω να τα δω όλα, έχετε παρουσιάσει ανακοινώσεις αντιπολίτευσης. Έχετε δει σε καμία ανακοίνωση κοστολόγηση? Άρα, όταν μιλάτε για όλα τα μέτρα συνολικά, ας πούμε σήμερα νομίζω στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Χαρίτσης είπε ότι η πλήρης κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων όλων των επιχειρήσεων είναι περί τα 2 δις το μήνα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα νούμερο που σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι. Όταν εμείς συνεπώς λέμε για 7 δις, πώς θα ανακοινώνουμε το σταγονόμετρο? Κάτι δεν πάει καλά προφανώς στις ανακοινώσεις. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν θα ακολουθήσουμε την λογική της ανεύθυνης πληροδοσίας. Η αλήθεια είναι, πρώτον, ότι έχουμε πάρει περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα από αυτά τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, πράγματι τα μέτρα αυτά τα ανακοινώσαμε σταδιακά. Διότι θέλω να σας πω ότι ακολουθούμε τις επιλογές, τις ορθές επιλογές της κυβέρνησης και των ειδικών στο πώς κινείται η ελληνική οικονομία με βάση το κλείσιμο της χώρας που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα, με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα όταν αυτό περιορίζεται, για παράδειγμα, στην αρχή σε 3 νομούς. Με διαφορετικό τρόπο το αντιμετωπίζεις όταν επεκτείνεται σε κάποια σχολεία. Με διαφορετικό τρόπο όταν κλείνουν όλα τα σχολεία. Και με πολύ διαφορετικό τρόπο όταν κλείνει όλη η οικονομία. Ή, εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής. Άρα, θα πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζεις το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω των επιλογών στο πεδίο της υγείας, των ορθών επιλογών στο πεδίο της υγείας, γιατί προέχει η υγεία και έπεται η οικονομία. Και δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Στο μεσοδιάστημα, ξέρετε ότι έχουμε μεσολαβήσει δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα είναι μια απόφαση του Eurogroup και το άλλο είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτές τις αποφάσεις δεν τις είχαμε πριν από 10 μέρες. Τι λένε αυτές οι αποφάσεις? Αυτές λένε ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα, που ήταν εξαίρεση μέχρι πριν από 2 εβδομάδες, μπορούν να δαπανίσουν όσα χρήματα θέλουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του κορονοϊού. Στο πεδίο των επιχειρήσεων, της ρευστότητας επιχειρήσεις, των θέσεων απασχόλησης, προφανώς της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Δεν υπάρχουν σύμφωνα σταθερότητας και ανάπτυξης, δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί στόχοι. Η δε απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενέταξε και τα ελληνικά ομόλογα στις δυνατότητες που υπάρχουν για άλλες χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν μετά από αυτές τις δύο αποφάσεις περισσότεροι βαθμοί ευελιξίας και ελευθερίας για την ελληνική κυβέρνηση να ξεδιπλώσει το σχέδιό της. Και το σχέδιό της είναι ολοκληρωμένο. Τελευταία παρατήρηση στο ερώτημά σας. Υπάρχει το δημοσιονομικό σκέλος και υπάρχει και το ταμιακό σκέλος. Ναι. Δημοσιονομικά μπορούμε να πάρουμε αυτά τα μέτρα που είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά θα πρέπει και ταμιακά να λαμβάνουμε σωστές αποφάσεις έχοντας στο μυαλό μας
όχι μόνο το σήμερα, το αύριο και το μεθαύριο της ελληνικής οικονομίας. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το ταμιακά. Και εξηγούμε. Δεν γνωρίζουμε την έκταση του προβλήματος. Mm-hmm. Κανένας δεν τη γνωρίζει. Πότε θα τελειώσει. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα και σοφροσύνη σε όποιον σχεδιάζει οικονομική πολιτική. Και πολύ σημαντικό, πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και στην μετακορονοϊό εποχή, που είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να μας βρει όρθιους και δυνατούς. Αυτά το ταμιακά που λέτε, βάζετε μέσα και το μαξιλάρι, γιατί σύμφωνα και με αυτά που έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ως τις 23 Μαρτίου που ήταν μετρημένο, στο μαξιλάρι είχατε 36,6 δις. Αυτό δεν σας δίνει τη δυνατότητα για μια έτσι απλόχερη αντιμετώπιση της κρίσης, με δεδομένο ότι φαντάζομαι συμφωνείτε οικονομικά πάντα ότι η οικονομία είναι ψυχολογία και ότι όσο περισσότερες διασφαλίσεις ή σταθερότητα έχει ένας καταναλωτής για την επόμενη μέρα, τόσο ευκολότερα θα αρχίσει να καταναλώνει μόλις τελειώσει η καραντίνα και άρα θα μπει η οικονομία πιο γρήγορα στην κανονικότητα. Ξέρετε πότε θα μπει στην κανονικότητα? Δεν θα μπει όταν ευκολότερα εάν έχει κάποιος τη διαβεβαίωση ότι θα έχει και την άλλη μέρα δουλειά, ότι θα ανοίξει η επιχείρησή του, ότι η κυβέρνηση θα ρίξει χρήμα και άρα θα βγει και εκείνος έξω να καταναλώσει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η χώρα είναι σε καραντίνα. Mm-hmm. Το κρίσιμο θέμα είναι να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι όταν η χώρα βγαίνει από την υγειονομική κρίση για να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική κρίση. Ναι. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτό ποσό το οποίο αναφέρατε δεν ήταν η ακριβής διατύπωση κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας, το μαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο είναι 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και το υπόλοιπο κομμάτι, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι τα ταμιακά διαθέσιμα όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή, και στις εμπορικές τράπεζες. Mm-hmm. Άρα μην τα τσουβαλιάζουμε όλα μαζί. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε συνεπώς ότι η χρήση αυτών θα γίνει την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη ποσότητα, διασφαλίζοντας και την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Το είπα, το θίξατε, το αναδεικνύω για πολλωστή φορά. Πρέπει να ξέρουμε την έκταση του προβλήματος για να γνωρίζουμε πότε ρίχνουμε τα όπλα στη μάχη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, εκτιμώ, και αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνω, με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια το ζήτημα που προέκυψε σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Θα μου πείτε, αρκούν? Δεν θα σας πω ότι αρκούν. Πρώτο Θεός, αύριο το βράδυ ή μεθαύριο, το αργότερο, ανοίγει μια καινούργια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα που αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιχειρήσεις από 1 μέχρι 500 εργαζόμενους θα μπαίνουν στην πλατφόρμα σε χρονικό διάστημα περίπου 7-8 ημερών, mm-hmm. θα δηλώνουν το τζίρο τους, θα συγκρίνεται αυτός ο τζίρος με μια σειρά από άλλα στοιχεία και άμεσα θα υπάρξει επιπλέον ρευστότητα στην επιχείρηση για να κρατήσουμε ζωντανή την πολύ μικρή και τη μεσαία επιχείρηση. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν εγκυοδοτικά προγράμματα με την Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις μέσω του τραπεζικού συστήματος να έχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για να χρηματοδοτηθούν. Να χρηματοδοτηθούν με το μυαλό μας και στην επόμενη μέρα mm-hmm. της χώρας. Και σε ό,τι αφορά το ελληνικό κράτος, σας επαναλαμβάνω τους τρεις βασικούς αριθμούς της άσκησης για να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι, αλλά και πόσο σημαντική είναι. Με τα μέτρα μας καλύπτουμε 1,7 εκατομμύρια μισθωτούς, mm-hmm. 800.000 επιχειρήσεις, 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, μια άσκηση που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν, τα τελευταία 70-80 χρόνια, με μια χώρα ουσιαστικά κλειστή. Άρα, κύριε Υπουργέ, όσοι σας καταλογίζουν πρόθεση να μην χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι σε καμία περίπτωση, δεν είναι αυτή ορθή εντύπωση. Το ρωτώ γιατί υπάρχουν ακόμη και στελέχοι που λένε ότι αυτό θα ήταν λάθος μήνυμα προς τις αγορές. Αν χρειαστεί, θα τον σπάσετε τον κουμπαρά, έτσι. Το πότε θα χρησιμοποιήσουμε mm-hmm. τα όπλα τα οποία έχουμε, τα μέσα τα οποία έχουμε και τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε mm-hmm. θα εξαρτηθεί από την ένταση του προβλήματος, από την έκταση του προβλήματος και από τις διαμορφώμενες συνθήκες όσο περνάει το χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα,
Με βάση τα πρώτα στοιχεία ναι. που έχουμε, φαίνεται ότι η πορεία των εισόδων δεν ήταν απογοητευτική το μήνα Μάρτιο. Φαίνεται. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας επέλεξε να πάει να πληρώσει με μειωμένο ποσοστό κατά 25% κάποιες οφειλές τις οποίες είχε. Mm-hmm. Αυτό δίνει κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Έχουμε και άλλα όπλα στην πορεία. Άρα θέλουμε να δούμε και να αξιολογήσουμε το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν έχετε δει όλο το πλέγμα των μέτρων που ξετυλίγει η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν έχετε δει ακόμα κλαδικές πολιτικές. Έχουμε αρχίσει και δρομολογούμε, mm-hmm. πέραν του γενικού πλαισίου που αφορά και επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε επιμέρους επιχειρήσεις και κλάδους που πλήττονται περισσότερο. Δώσαμε 150 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα, ώστε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στοχεύσει στους κλάδους που αποδεδειγμένα σήμερα έχουν μεγάλη μείωση του τζίρου τους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αρχίζουμε και αξιολογούμε πολύ πιο σοβαρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο πεδίο της ενέργειας. Mm-hmm. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στον τουρισμό, στην ακτοπλοεία, στην ναυτιλία. Άρα υπάρχουν και άλλες πολιτικές, τις οποίες τώρα θα δρομολογήσουμε, αφού αντιμετωπίσαμε ως μια γενική ομπρέλα, χτίζοντας ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από, το επαναλαμβάνω, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πάνω από εργαζόμενους και εργοδότες. Με αίσθημα, με το μέγιστο δυνατό αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και θέλω να σας προλάβω, δεν είμαι αλάθητος, λάθη θα κάνουμε, συνεχώς ερχόμαστε και βελτιώνουμε και τροποποιούμε mm-hmm. πρωτοβουλίες οποίες έχουμε αναλάβει. Είναι mm-hmm. πρωτόγνωρη κατάσταση, αλλά η στόχευσή μας είναι σωστή, το σχέδιό μας είναι ορθό και ξετυλίγεται σταδιακά, εκτιμώ, με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία. Μια και κυρίως ναι. την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Εγώ θα επιμένω σε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ, μια που προαναγγείλατε πρωτοβουλίες για ενέργεια, τουρισμό και ακτοπλοεία, με τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις φυσικά του τουρισμού, τι θα γίνει? Πολλοί μιλούν για χαμένη σεζόν και φαντάζομαι το κομμάτι τουρισμού σας απασχολεί και ως προς τις προβλέψεις σας για το ποια θα είναι η ύφεση, αφού είναι γύρω στο 20% του ΑΕΠ ο τουρισμός μαζί με τα διασυνδεδεμένα επαγγέλματα. Μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει πολύ και μας προβληματίζει όχι μόνο ο εγχώριος τουρισμός, αλλά και ο τουρισμός που έρχεται από το εξωτερικό. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, μπορεί εδώ λόγω των πολύ ορθών επιλογών της κυβέρνησης να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την χώρα μας. Αλλά μην μας έρθει εισαγόμενος ο κορονοϊός. Ή να υπάρχει δυσκολία να ταξιδέψει κάποιος από το εξωτερικό για να έρθει στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι πως ότι αυτή τη στιγμή αυτό κάποιος δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Έχουμε λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ήδη. Μέσα από αυτό το πλαίσιο δραστηριοτήτων και δράσεων και πολιτικών που ήδη υλοποιούμε ναι. και για αυτόν τον κλάδο, έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τους εργαζόμενους αυτού του κλάδου ναι. που δούλευαν αλλά δεν συμπλήρωσαν ένα χρονικό διάστημα γιατί έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους ή που είναι εποχιακοί εργαζόμενοι το επόμενο χρονικό διάστημα ναι. και ναι, θα αναλάβουμε πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Όπως προγραμματίζουμε την επόμενη εβδομάδα να συγκεντρώσουμε και όλες τις πολιτικές που υλοποιούμε και θα υλοποιήσουμε ναι. για την ανεργία. Ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που θα είναι καλύτερο λόγω των επιπτώσεων mm-hmm. της κρίσης του κορονοϊού. Και αυτή την περίοδο και την επόμενη περίοδο. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί μακροχρόνιοι άνεργοι, ειδικά οι 50-άριδες, οι 55-άριδες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν άμεσα στα μέτρα στήριξης, γιατί ήταν άνεργοι και προ-πανδημίας, οι οποίοι και με μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο, φαντάζομαι θα έχετε δεχτεί κι εσείς πολύ περισσότερα από εμάς, λένε ότι με εμάς τι θα γίνει αν όλοι οι υπόλοιποι που έπαιρναν μέχρι πριν ένα μήνα ένα μισθό πλήττονται μια φορά, εμείς πληττόμεθα 10. Θέλω να σας πω ότι θα κάνουμε το βέλτιστο δυνατό. Mm-hmm. Δεν είμαι από αυτούς mm-hmm. που υπόσχομαι ότι θα λύσουμε όλα τα θέματα και ούτε ο Υπουργός Οικονομικών είναι αρμόδιος για μια ολιστική πολιτική που υπάρχουν υπεύθυνοι, συναρμόδιοι και σε άλλα υπουργεία. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, με επισπεύδω το Υπουργείο Εργασίας, mm-hmm. αναλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, mm-hmm. πρωτοβουλίες και πολιτικές για προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, για επέκταση επιδομάτων ανεργίας και, και μια σειρά από άλλα μέτρα, τα οποία όπως σας είπα προσπαθούμε ουσιαστικά να τα παρουσιάσουμε όλα μαζί
την επόμενη εβδομάδα με επισπεύδοντα τον Υπουργό Εργασίας. Υπάρχει ή θα υπάρξει κάποια μέρημνα για τους ανθρώπους του πολιτισμού εντός αγωγικών? Έχουν ακυρωθεί συναυλίες, τα θέατρα έκλεισαν 2 μήνες πριν την Κυριακή των Βαΐων, 1,5 μήνα πριν την Κυριακή των Βαΐων. Τα σινεμά επίσης έκλεισαν. Μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος επί της ουσίας βρίσκεται σε φάση καταστροφής, έτσι. Όχι ότι είναι ο μόνος, απλώς επειδή είναι λίγο ειδικό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, όλοι αυτοί εμπίπτουν στις προβλέψεις που έχουμε πάρει. Mm-hmm. Και δεύτερον, θα υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να τονωθεί αυτός ο χώρος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχετε ήδη ανακοινώσει και για τους υγειονομικούς ένα εντός εισαγωγικών δώρο Πάσχα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τους φαρμακοποιούς, όχι τους εργαζόμενους που οι ιδιοκτήτες των φαρμακείων θα τους δώσουν δώρο Πάσχα, τους ανθρώπους που έχουν τα φαρμακεία και που δίνουν και αυτοί μια μεγάλη μάχη επίσης στην πρώτη γραμμή. Προβλέπετε κάτι ως αναγνώριση από το κράτος της παρουσίας τους στην πρώτη γραμμή της μάχης? Αυτή τη στιγμή, με βάση τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, δρομολογήσαμε μια συγκεκριμένη παρέμβαση που αφορούσε κατά κύριο λόγο τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ. Σε δεύτερη φάση, ναι, θα αξιολογήσουμε, ανάλογα και με τις δυνατότητες που έχει η χώρα, πώς μπορούμε να καλύψουμε και άλλες κοινωνικές ομάδες, θα μιλήσω γενικότερα, και άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δίνουν πραγματικό αγώνα αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες, αυτή την περίοδο. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω και για το θέμα του δημοσίου. Η κυβέρνηση, το κεντρικό της μήνυμα είναι ότι ως το Μάιο που έχετε καταρτήσει σχέδιο δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στο τραπέζι, ούτε μείωση μισθών στο δημόσιο, ούτε μείωση συντάξεων. Γιατί αυτό το θέμα παραμένει έστω και με διστακτικό τρόπο πάνω στο τραπέζι? Θέλω να πω, δεν διαπιστώσαμε όλα τα μνημονιακά χρόνια ότι όταν κόβεις από το δημόσιο ή από τους συνταξιούχους, κόβεις από τη ζήτηση και καταραίει η οικονομία ή όχι? Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το θέμα συντηρείται, διότι εσείς το ρωτάτε. Εμείς δεν το έχουμε αναδείξει και σε καμία από τις παρουσιάσεις που έχουμε κάνει δεν έχουμε θίξει θέμα απολαβών στο δημόσιο. Mm-hmm. Εσείς το ρωτάτε. Ναι, το ρωτάμε γιατί μας λέτε ότι μέχρι το Μάιο δεν υπάρχει. Οπότε ρωτάμε για τον Ιούνιο, για τον Ιούλιο. Πότε θα τελειώσει η κρίση? Μάλιστα. Οπότε όλα εξαρτώνται από το πότε θα τελειώσει η κρίση. Έτσι. Όταν δεν ξέρει κανένας την έκταση του προβλήματος, δεν μπορεί να σχεδιάσει με απόλυτο τρόπο. Και ποιος σας λέει, και ξέρετε με προβληματίζει και εμένα αυτό, ότι αυτή η κρίση δεν μπορεί να επιστρέψει προς το τέλος της χρονιάς, που ευχόμαστε όλοι νομίζω, να έχει βρεθεί το αντίδοτο για αυτό τον κορονοϊό. Μάλιστα. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα στο πεδίο της οικονομίας. Καταρχήν στο πεδίο της ατομικής ευθύνης και της συλλογικής συνείδησης, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα και έπεται η οικονομία, αλλά θα πρέπει να έχουμε σοβαρότητα, προνοητικότητα, μεθοδικότητα, να λειτουργούμε έγκυρα και στο πεδίο της οικονομίας, έχοντας το βλέμμα μας, και όπως το είπα και προηγουμένως, και στην μετακορονοϊό εποχή. Άρα θα πρέπει να σεβαστούμε τις θυσίες των πολιτών, τις θυσίες των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων τα προηγούμενα χρόνια και να τα διαφυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού. Και προφανώς με όλες μας τις πολιτικές να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνική συνοχή στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, η Ελλάδα είναι στην πλευρά εκείνων που ζητούν ευρωομόλογο. Υπάρχουν και διάφορα άλλα σενάρια συμβιβαστικά, με δεδομένο ότι η Γερμανία και άλλες χώρες αρνούνται. Υπάρχει ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, υπάρχουν τα δάνεια από τον ESM, υπάρχει και η πρόταση της Γαλλίας, η ενδιάμεση, για ένα κοινό ταμείο διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορεί να εκδίδει και ομόλογα. Τι άλλο κουβεντιάζετε εσείς εκτός από τα ευρωομόλογα? Θέλω να σας πω, κουβεντιάζετε εσείς, υποθέτω εννοείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, τι άλλο διαπραγματεύεστε, τι άλλο θα βλέπατε θετικά? Θέλω να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Με βάση την εικόνα που έχω και εγώ σήμερα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι το μείγμα των μέτρων, των παρεμβάσεων που προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της δημοσιονομικής ευελιξίας που αποφάσισε το Eurogroup πριν από 10 μέρες. Άρα, ενώ δεν έχουμε δημοσιονομικούς στόχους, χρειάζονται οι πόροι για να καλυφθούν οι δαπάνες που πρέπει να γίνουν για να στηριχθεί η κοινωνία.
Εκεί συνεπώς γίνεται μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Πολύ σωστά είπατε ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Προφανώς είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωομόλογο στοχευμένο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πράγματι, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, τις γνωρίζετε. Mm-hmm. Άρα, αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία εκτιμώ ότι τελικά θα καταλήξουμε να υλοποιούμε ένα συνδυασμό αυτών. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Καλώς βράδυ, να είστε καλά. Με υγεία.